Και πάμε λοιπόν στην Ιερά Πέτρα, θα πάμε στην Ανατολή. Είναι η τοποθεσία, το χωριό, το Ανατέλο του Σιλίου. Ιστορική, παραδοσιακή, με έναν ξεχωριστό φυσικό πλούτο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Βασίλη Ζαχαρόπουλο. Είναι πρόεδρος κοινότητας Ανατολής ο Δήμου Ιερά Πέτρας. Τι κάνετε, πρόεδρε? Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ, μια χαρά. Ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το χρόνο που διαθέτετε και την καλοσύνη που είχατε να με φιλοξενήσετε στο κανάλι σας. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Υποχρέωσή μας ξεσήκωσαν οι κριτικοί της Θεσσαλονίκης, οι φοιτητές. Δεν ξέρω αν ακούσατε τις κοντιλιές. Άκουσα. Πραγματικά όπου υπάρχει ένας κριτικός, ξεσηκώνει τον κόσμο. Και τώρα θα μας πείτε και για τον ευλογημένο τόπο σας, για την ιστορία του, αλλά και για το γεγονός ότι τουρίστες κάθε χρόνο διαχρονικά και μέσα στην πανδημία έρχονται στην περιοχή και περνούν απίστευτα. Σωστά. Να σας πω ότι το τοπικό διαμέρισμα της Ανατολής είναι το μεγαλύτερο διαμέρισμα του Δήμου Ιερά Πέτρας. Οι τρεις δυναμικούς οικισμούς είναι το χωριό, είναι ο οικισμός των Γκαλογέρων, ο οικισμός των Αμουδαρών και η ευρύτερη περιοχή της Νέας Ανατολής από την παραλία από την οποία σας μιλάω αυτή τη στιγμή. Η ανάπτυξη εδώ στην περιοχή μας ξεκίνησε λίγο μετά το 60 με υπαίθριες καλλιέργειες. Στην πορεία ήρθε κάποιος αρχαιοπόνος, ο Παύλος Κούπερ, που έφερε τα θερμοκήπια στην Ιερά Πέτρα και μαζί και την ανάπτυξη σε όλη την Ιερά Πέτρα, και πιστεύω ότι από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από όλη την Κρήτη, επαγγέλματα ανθούν εδώ στην περιοχή μας. Να σας πω ότι το χωριό της Ανατολής απέχει 10 λεπτά από την Ιερά Πέτρα, απέχει από το χωριό του Σελακάνου, από το δάσος του Σελακάνου 20 λεπτά. Υπάρχει σημείο βόρεια από το χωριό της Ανατολής από όπου μπορούμε να αντικρίσουμε και το βόρειο Κρητικό Πέλαγος και το νότιο Κρητικό Πέλαγος. Φανταστική θέα. Ο τουρισμός, το κατά κύριο επάγγελμα τώρα είναι ο πρωτογενής τομέας. Το τοπικό μου διαμέρισμα φιλοξενεί το μεγαλύτερο θερμακηπιακό όγκο, όχι μόνο στην Κρήτη, στην Ελλάδα. Είναι γνωστά άλλωστε τα προϊόντα που βγάζει η Ανατολή. Τα θερμοκηπιακά είναι γνωστά σε όλη την Ελλάδα, αλλά εδώ βλέπουμε ότι είναι και ένα χωριό που συνδυάζει και βουνό και θάλασσα. Δηλαδή για κάποιον που θέλει να περάσει διακοπές στα ορεινά μπορεί, για κάποιον που θέλει να περάσει διακοπές, να κάνει διακοπές στη θάλασσα, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος. Και έχει επιλέξει και να βρεθεί σήμερα στη θάλασσα ο κύριος Ζαχαρόπουλος, να μας δώσει μια όμορφη εικόνα και όχι από τα θερμοκήπια που έχουμε συνηθίσει στη συγκεκριμένη περιοχή. Και αυτά έχουν την ομορφιά τους. Χωρίς τα θερμοκήπια δεν θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η αλματώδης ανάπτυξη που υπήρξε σε τα προηγούμενα χρόνια στο τοπικό μου διαμέρισμα. Θα ήθελα να σας καλέσω και επίσημα να έρθετε. Βέβαια. Να σας φιλοξενήσουμε στο χωριό της Ανατολής, γιατί πραγματικά είναι, θα έλεγα, η μακρινίτσα της Ιερά Πέτρας. Έχετε δίκιο. Έχει φανταστική θέα. Έχει φανταστική θέα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Εν τω μεταξύ, είμαστε κοντά στο κέντρο. Είμαστε κοντά στη θάλασσα. Με χαρά σχεδόν κάθε χρόνο δεχόμαστε χιονόπτωση. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο χωριό που αξίζει πολύ περισσότερα από αυτά που προσφέρουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαρόπουλε. Είναι λίγο παραμελημένο το χωριό μας, αλλά όμως ελπίζουμε. Να είστε καλά, με το καλό αποδεχόμαστε την πρόσκληση να έρθουμε να καλύψουμε και το ρεπορτάζ, να σας γνωρίσουμε και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Και μια που αναφερθήκατε και στην κρετική σαλάτα, πραγματικά, χωρίς να θέλω να μειώσω τα κυπευτικά άλλων περιοχών, της Ιερά Πέτρας λόγω ηλιοφάνειας είναι τα καλύτερα κυπευτικά που μπορεί να απολαύσει η κουζίνα του. Να είστε καλά, του. Να είστε καλά, να είστε καλά.
Ευχαριστώ κύριε Παναγιωτόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικός ο πρόεδρος εκεί, αγαπάει τον τόπο του, μας έβαλε και στο κλίμα.